Ένα περιφερειακό συμβούλιο που είχε μερικές εντάσεις. Η άποψή μου είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε απαντήσει, να έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και όχι να περιοριστούμε μόνο σε μικρό αριθμό λόγω της μεγάλης διάρκειας που πήρε η συζήτηση για τα αντιπλημμυρικά. Σε έντονους τόνους συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που θα σημειωθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Ο κύριος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που αφορούν το νόμο Αρκαδίας και εγκρίνει και συγκεκριμένα την Τρίπολη, η οποία αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα. Να πω όμως ότι ήταν σημαντικό ότι έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις για την αντιπολίτευση, η οποία καλό θα είναι, οι όποιες θα ήταν μάλλον αφού τελειώνει η τετραετία, τα όποια θέματα και όποιες αιτιάσεις να έρχονταν εγκαίρως και όχι στο τέλος της τετραετίας με την ευκαιρία των πλημμυρών της Θεσσαλίας. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση. Έγινε σαφές από παντού, πιστεύω, ότι οι περιφέρειες έχουν πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Όπως επίσης έγινε σαφές, το ανέφερε ο Περιφερειάρχης και ο Ανδρέας Τσουκαλάς, ότι όλοι σχεδιάζουμε, το λέω και σαν μηχανικός, όλοι σχεδιάζουμε για να αντιμετωπίζουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, κρίσιμα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε για να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες σαν αυτές που έγιναν στη Θεσσαλία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, μιλώντας με τον κόσμο. Έγινε μια αναφορά εκ μέρους μας για ένα σημαντικό αριθμό έργων που έχουν γίνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Να πω ότι στην Αρκαδία εκπονείται ήδη μια μελέτη για την οποία εξασφαλίσαμε τα χρήματα στην αρχή της τετραετίας για την αντιπλημμυρική προστασία της Μαντινίας. Ενώ ξέρετε ότι είχαμε εντάξει και το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας Νεοχωρίου και Ζωφυγολατιού, που μετά την έναρξή του έχει υπάρξει μια εμπλοκή με το Συμβούλιο της Επικρατείας και είμαστε σε φάση ανασύνταξης της μελέτης, έτσι ώστε άμεσα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, να επανεκκινήσει για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Γιατί για την Αρκαδία, από ό,τι φαίνεται, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η περιοχή της Τρίπολης και γύρω από την Τρίπολη. Μα ούτως ή αλλιώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα. Κανείς εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής δεν είπε ότι έχουμε λύσει τα πάντα. Όμως έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και στο κομμάτι των καθαρισμών των ρεμάτων και στην Οικονομική Επιτροπή την τελευταία, μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο το χθεσινό. Σήμερα πήραμε αποφάσεις για θέματα καθαρισμού ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αυτή την συντεταγμένη προσπάθεια κάνουμε παντού, αναγνωρίζοντας ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο η στήριξη εκ μέρους της πολιτείας θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, όχι μόνο στην μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά και στην μεταφορά πόρων. Κατά τα λοιπά, έγινε και συγκεκριμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για άλλα θέματα. Δεν έχω πλήρη γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει στην Κορτινία τώρα που μιλάμε. Ξέρετε όμως ότι μετά τις πυρκαγιές και με επιστώσεις που εξασφαλίστηκαν από την κυβέρνηση άμεσα, έχουν γίνει μια σειρά έργων καθαρισμών ρεμάτων και τοποθέτηση σειρματοκιβωτίων εκεί που αυτό ήταν εφικτό. Πάντα είμαστε σε επιφυλακή και με τα συνεργεία μας και με ιδιώτες, προκειμένου να μισθωθούν για να αντιμετωπίσουμε πιθανές έκτακτες καταστάσεις. Έτσι είμαστε και στη σημερινή κατάσταση, όποια κρισιμότητα και τελικώς να έχει. Τα υπόλοιπα θέματα ήταν περισσότερα, σταθήκαμε σε έναν αριθμό, διότι κράτησε πάρα πολύ η συζήτηση για τα αντιπλημμυρικά. Να πω ότι παρότι είχε αναβληθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, χθες εγκρίναμε την εκ νέου ουσιαστικά μια νέα προγραμματική σύμβαση, ώστε η δράση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα μέσω του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να περάσει και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι μια δράση που εντάξαμε στις αρχές του 2023 με διάρκεια που υποχρεωτικά θα έμπαινε και στο πρόγραμμα 2021-2027 και δύο άλλα λιγότερο κατά την άποψή μου σημαντικά έργα. Μια μικρή παράταση του έργου της κουνουποκτονίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση της περιφέρειας και ένα έργο για ένα σημαντικό μνημείο θρησκευτικό και πολιτιστικό στην Μεσσηνία, για το οποίο προχωράμε την συμπληρωματική του σύμβαση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να αποκατασταθεί, μιας και στην περίοδο αυτή συζητάμε μόνο έκτακτα θέματα, αλλά εκεί υπήρχε ανάγκη να αντιμετωπιστεί για να αποφύγουμε κίνδυνο μεγαλύτερων ζημιών σε ένα ιστορικό μνημείο. Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και στην ένταση που υπήρξε μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας για τον Πρωτογενή Τομέα, κ. Αναστασόπουλου. Κοιτάξτε, να δείτε, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου υπάρχουν εντάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αυτές είναι παροδικές. Άλλωστε, μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα κυλήσει ομαλά μέχρι το τέλος της τετραετίας και θα αναλάβει η νέα Περιφερειακή Αρχή εξίσου ομαλά, με το σύνολο, όπως ξέρετε, των νυν εκλεγμένων, σχεδόν το σύνολο των νυν εκλεγμένων, να είναι εκλεγμένοι και στην επόμενη Περιφερειακή περίοδο. Η παρατήρηση που έχω να κάνω, διότι έγινε και συζήτηση και για τις ευθύνες της κυβέρνησης και για τις ευθύνες των περιφερειών,
όλοι να έχουμε στο νου μας ότι ο ελληνικός λαός εκφράστηκε πριν από λίγους μήνες δύο φορές σε εθνικές εκλογές και με μεγάλη πλειοψηφία έχει δώσει την εντολή στην κυβέρνηση αυτή, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Εκφράστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει δώσει την εντολή στον Δημήτρη τον Πτωχό και την παράταξή μας να διοικήσει την περιφέρεια για την επόμενη πενταετία. Αυτό είναι οδηγός όλων μας, χωρίς τοξικότητα και χωρίς καμία ένταση, προκειμένου να προχωρήσουμε και να κάνουμε το έργο εμείς στην περιφέρεια και προφανώς και η κυβέρνηση στη χώρα.